Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη, φίλοι και φίλες, μέλη του συλλόγου μας και εμείς, σας καλωσορίζουμε στο πρώτο κριτικό μουσικό αντάμωμα που διοργανώνει ο Σύλλογος Κριτών ΚΟ. Είναι μια προσπάθεια, μια πρώτη εκδήλωση του συλλόγου, στην οποία προσπαθούμε να τιμήσουμε τους μουσικούς καλλιτέχνες στην ΚΟ, που τιμούν τα κριτικά μουσικά όργανα, την παραδοσιακή κριτική μουσική. Είναι πρωτοφανές το γεγονός και το ζήσαμε όλα τα παιδιά, όλοι οι κύριοι και κυρίες από την Κρήτη που ήρθαμε πρώτη φορά στην ΚΟ, πόσο πολύ οι ΚΟΗ αγαπούν την παραδοσιακή κριτική μουσική, τα κριτικά έθιμα και τους κριτικούς. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε πάρα πολλοί εδώ. Αλλά και εμείς σας αγαπάμε. Έχουμε και εμείς επιλέξει να ζήσουμε στην ΚΟ και ζούμε πολύ όμορφα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που και εδώ μπορούμε να ζήσουμε με τα έθιμά μας και τη μουσική μας. Μέσα σε αυτό το δύσκολο λοιπόν καιρό αποφασίσαμε να κάνουμε μία εκδήλωση πολιτιστική που στόχο θα έχει να μας κάνει λίγο να νιώσουμε καλύτερα ψυχολογικά. Είναι δύσκολη καιρή που βιώνουμε, με κάθε ασφάλεια και προσοχή φυσικά, να ενωθούμε λίγο όλοι μαζί, να βρεθούμε μαζί, να χορέψουμε, να ακούσουμε κριτικά, να μιλήσουμε για την κριτική παράδοση και κυρίως ο σκοπός αυτής της βραδιάς, του μεσημεριού εν πάση περιπτώσει, που θα πάει σε βραδιά, έτσι το βλέπουμε, είναι να τιμήσουμε τους καλλιτέχνες που παίζουν κριτικά στην ΚΟ. Θα μου επιτρέψετε να πω επιγραμματικά τα ονόματα των καλλιτεχνών με αλφαβητική σειρά και τιμηθούν. Είναι ο κύριος Κοκαλάκης Βασίλειος που παίζει λύρα. Να πω ότι κάποιοι είναι ήδη εδώ, κάποιοι θα έρθουν σε λιγάκι γιατί είναι εργάσιμη μέρα και πολλοίς κόσμος δουλεύει. Άρα κάποια από τα παιδιά αυτά θα έρθουν λίγο πιο μετά για να παραλάβουν και τα ενθυμιά τους. Ο κύριος Κουλιάς Θεόφιλος Λύρα. Ο κύριος Κρητικός Αλέκος Λύρα. Ο κύριος Κώστογλου Στέφανος Λύρα. Ο κύριος Μάμης Εμμανουήλ Λύρα. Ο κύριος Μάμης Νικόλαος Λαούτο. Ο νεαρός κύριος Μαρκάκης Παναγιώτης Λύρα. Ο κύριος Μαστροπέτρος Σταύρος. Ο κύριος Νικογιώργης Ζωγραφάκης Λύρα. Ο κύριος Παριανός Νικόλαος Λαούτο. Ο κύριος Καρπαθιωτάκης Γεώργιος Λαούτο. Και ο κύριος Τσατσακλάς Νικόλαος Λαούτο. Στο σημείο αυτό και πριν προχωρήσουμε σε κάποια άλλα πράγματα, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος μας έκανε την ιδιαίτερη τιμή να βρεθεί μαζί μας σήμερα, να μας πει δύο λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Να το καταδεικνύουμε αυτό σε κάθε εκδήλωσή μας. Θα αναδεικνύουμε τον κριτικό πολιτισμό και τα παραδοσιακά, ό,τι έχει σχέση με την Κρήτη, χορός, μουσική, φαγητό, προϊόντα, αλλά θα τα ενώνουμε πάντα με την ΚΟ. Γιατί εδώ ζούμε και εδώ είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι, με τους ΚΟΟΥΣ. Λοιπόν, για να γίνει αυτή η εκδήλωση θα πρέπει ίσως να ευχαριστήσω, σίγουρα να ευχαριστήσω, και τους χορηγούς μας. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Σταυρουλάκης, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι το Special, το ζαχαροπλαστείο κύριος Αρβανιτάκης. Η Σεγρέδος Δομική. Η Δόμησικο Αφήμεντη. Τα Καφέ Μικέλ. Auto Service Χαραπάς, το κατάστημα Πάρε Δώσε,
και τον χορηγό επικοινωνίας, Ράδιο Έκφραση, αλλά και όλους όσους μας βοήθησαν στα πρώτα αυτά βήματά μας, την πρώτη εκδήλωση ανοιχτού τύπου του συλλόγου μας. Να ευχαριστήσουμε τους κυρίους και τις κυρίες που μας δώσανε δώρο για τη λαχιοφόρο αγορά που θα ακολουθήσει. Και σιγά σιγά να δούμε πώς θα προγραμματιστούμε, να ξεκινήσουμε λίγο και με τη μουσική μας. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε. Εύχομαι να περάσουμε πολύ ωραία όλοι μαζί. Να πω ότι το καινούριο παράληψής μου, το καινούριο Δέλτα Σίγμα που εκλέχθηκε τώρα το Νοέμβριο, είμαι υποφαινόμενη. Είναι ο κύριος Σταυρουλάκης Ευάγγελος, ο γραμματέας του συλλόγου μας. Ο κύριος Φεντουράκης Εμμανουήλ, ο ταμείας μας. Τον κύριο Αντιπρόεδρο, τον κύριο Γεώργιο Δρετάκη. Η κυρία Δρόσου Παστανικολάκη Διονυσία που δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας. Και αναπληρωματικά μέλη ο κύριος Παπαχρόνης Κωνσταντίνος και η κυρία Κουνούπη-Ρήμη. Ξεκινάμε πολύ δυναμικά. Ήδη να πούμε ότι συγκροτηθήκαμε μετά τις 21 Νοεμβρίου και ήδη μέσα σε μία εβδομάδα ξεκινάμε με μία εκδήλωση. Έχουμε πολλά να δούμε και να κάνουμε μαζί. Ήδη έχουμε βάλει στο πρόγραμμα εκδηλώσεις και για τις μάχες της Κρήτης σε συνεργασία με τον Δήμο φυσικά, ο οποίος μας προσέφερε ό,τι χρειαζόμαστε, ήδη μας το έχουν δηλώσει ότι θα το έχουμε, και για τη μάχη της Κρήτης και για τα θερινά υποκράτεια και για άλλου τύπου εκδηλώσεις. Θα ξεκινήσουμε δυναμικά και σαν σύλλογος και με χορούς και με άλλου τύπου πράγματα πέρα από τους χορούς και τη μουσική. Λοιπόν, σας αφήνω εγώ λοιπόν για λίγο και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με μουσική. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε όλοι. Καλή διασκέδαση. Υγεία πάνω απ' όλα σε όλους. Σε όλους μας υγεία. Ευτυχία, αγάπη, συντροφικότητα και χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ και να πω ότι δεν είναι τιμή για εσάς, είναι χαρά για εμένα να βρίσκομαι δίπλα σας, να βρίσκομαι δίπλα στα αδέρφια μας, γιατί είσαστε αδέρφια μας. Και είναι τιμή για εμάς τους ΚΟΟΥΣ που επιλέξατε την ΚΟ ως πατρίδα σας, να δημιουργήσετε τις οικογένειές σας, να αποκαταστήσετε τα παιδιά σας εδώ και να μεταλαμπαδεύσετε στις επόμενες γενιές αυτή την αγάπη για την ΚΟ και την Κρήτη. Ακούγοντας όλα τα ονόματα πριν, εξεπλάγει, γιατί βραδιά, μουσική βραδιά χωρίς κριτικά δεν γίνεται, αλλά δεν ήξερα ότι είναι τόσοι πολλοί οι οποίοι πλέον καταπιάνονται με τα μουσικά δρόμενα της Κρήτης στην ΚΟ. Ξέρω όμως πάρα πολύ καλά ότι δεκάδες, εκατοντάδες νέων παιδιών και ακόμα μεγαλύτερης ηλικίας, εγώ δεν έχω ενταχθεί ακόμα μέσα σε αυτούς, αλλά υπόσχομαι να πω, γιατί έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου κάποτε να χορέψω και εγώ την κριτική πεντοζάλη. Χαίρομαι γιατί σμίξαν δύο πολιτισμοί, δύο σπουδαίοι πολιτισμοί, με σεβασμό ο ένας στον άλλο, ζούμε αρμονικά, ζούμε πολύ όμορφα, περνάμε πολύ όμορφα και χαίρομαι γιατί αναλαμβάνεται και πάλι μια τέτοια πρωτοβουλία σε μια ιδιαίτερη στιγμή της πανδημίας. Θεωρώ ότι όλος αυτός ο κόσμος που βρέθηκε εδώ και είναι πάρα πολλοί, του χρόνου θα είναι πολύ περισσότερος. Να είστε καλά, με υπομονή, κουράγιο, καλές γιορτές, χρόνια πολλά σε εσάς, στις οικογένειές σας. Να είσαστε καλά. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο και για τα πολύ καλά του και όμορφα του λόγια. Πράγματι, η ΚΟΣ με την Κρήτη υπάρχουν πολλά πράγματα. Ο χρόνος μας αξίδιο καθαντζανείς και οι νεκροί θα πούνε οι στρατοκύριοι. Ή στα κροτήρι, ή στα κροτήρι καθαρακιά, υπάρχει μια λαπάδα. Άρα με μια λαπάδα για τον εθνάρχη που έκαμε μεγάλη την Ελλάδα. Τα κρίτικα, τα κρίτικα τα χώματα, τα κρίτικα τα χώματα.
πριν που ιστορία εγγράψαμε καινούριο 21. Ευχαριστούμε παραγωγή. Μια τρίτη γυναίκα μου ο Θεός που είχε μεγάλο πλούτο τα ήθη, τα ήθη και τα έθιμα τη λύρα το λαούτο. Το
ευχαριστώ χωρώ στο πρόσωπό σου. Πώς τις αγαπησόταν ενός, αγαπημά.
Λοιπόν, θα πούμε μετά. Λοιπόν, όταν ήρθα το 96 στο νησί, μου είπανε για τρία άτομα που θα συναντήσει στο νησί. Σπανάκι, εσύ σου να πιω μετά. Λοιπόν, μου είπανε, ένα θα πας να βρεις τον Παπαγιάννη, τον Κουτάτο, που είναι και από τα μέρη μου. Ο δεύτερος ήταν ο συγχωρημένος του Γιώργος ο Χλουβεράκης, που είμαι και συμμαθητής με την αδερφή του. Και ο τρίτος λέει, έχει εκεί το νησί ένα μεγάλο μουσικό που δεν θα σου λείψει λέει τίποτα. Εγώ 96 ήμουνα 18 χρονών δήμαρχη. Λοιπόν, και μου είπαν αυτό εδώ το πρόσωπο, τον Αλέκο τον Κρητικό, που όντως όταν τον άκουσα πιτσιρικάς εγώ, δεν μου είπε τίποτα από την ηχό και τα ακουστικά που είχα κάτω. Λοιπόν, λίγα σύντομα λόγια για τον Αλέκο τον Κρητικό. Το 83, Αλέκο, αν κάνω λάθος, κατέβηκες κάτω στην Κρήτη. Δάσκαλος, ήταν ο μεγάλος ο Καρπουζάκης, ο συγχωρεμένος ο Μανώλης. Έμαθε τη μουσική, έμεινε εκεί κάτω στην Κρήτη και μετά ήρθε εδώ πέρα βγάζοντας πολλούς δίσκους και να το ξέρει όλη η Κρήτη και να τον καλεί κάτω ακόμα και στους σταθμούς μας να πέσει τα ακούσματά του. Ο Νίκος ο Παριανός ήρθε και έδεσε το κερασάκι στην τούρτα. Ενωθήκαν αυτοί οι δυο και είναι αυτό λοιπόν το σχήμα που βλέπετε σήμερα. Ο Νικόλας αυτοδίδακτος στο Λαούτο, κάθοντας μαζί με όλους τους μουσικούς της ΚΟΝ και ακούγοντας τους ηχούς και να παίζει μαζί τους, κατάφερε αυτή τη φωνάρα και αυτό το καταπληκτικό Λαούτο. Σαν κριτικός Νικόλα, συγχαρητήρια, Αλέκο, σε ευχαριστώ πολύ. Η πρόεδρος μας να σας δώσει τα τιμητικά, έστω αυτό που έχουμε να σας δώσουμε, σας οφείλουμε πολλά. Κάτι ακόμα, όποτε ο Σύλλογος χρειάστηκε και πήραμε τηλέφωνο τα παιδιά να μας παίξουν, να έρθουν σε κάποια εκδήλωσή μας, σε κάποια πρόβα, κατευθείαν ήταν εκεί και μας είπανε ό,τι θέλετε. Αφιλοκερδώς ένα σημαντικό βοήθημα και για το Σύλλογο μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και
όπα όπα. Έλα έλα, άχι άχι, έχει αγγέλικη μορφή και κρουσαλένια νιώτη. Έχει αγγέλικη μορφή και κρουσαλένια νιώτη. Δοξάζω αυτό που μου δω και τα μάτια και φορώ. Σε μήμουα, α δε με καλό πόλεμας, το θέλω λίγο λίγο, το θέλω λίγο λίγο, το θέλω λίγο λίγο. Να βρω αλλού καπιτιά, να βρω αλλού καπιτιά, να σηκωθώ να φύγω, να σηκωθώ να σηκωθώ. Να σηκωθώ να φύγω. Κι αν δεν έκανα πόλεμας, το θέλω σαν την τρίχα. Το θέλω σαν την τρίχα. Το θέλω σαν την τρίχα. Να ξανασμίξω την παλιά. Να ξανασμίξω την παλιά. Γαπητήτια που είχα, γαπητήτια, γαπητήτια, γαπητήτια που είχα. Yeah.